Συνεχίζει ακάθεκτος τις παρεμβάσεις του σε αρκετά σημεία της πόλης. Ο Βασίλης Στάικος, ένας συνδημότης μας που αποφάσισε να δαπανίσει χρόνο και χρήμα για την αποκατάσταση ζημιών που παρατηρούνται σε πεζοδρόμια, πλατείες και άλλους κοινόχρηστους χώρους του ναυπάκτου. Το τελευταίο διάστημα έχει ξεκινήσει εργασίες για την αποκατάσταση των φθορών στο κάστρο του λιμανιού της πόλης. Έπειτα από έγκριση της εφορίας αρχαιοτήτων και της μηχανικού αρχαιολογίας ναυπάκτου Ελένης Κατσούλη, το τείχος του λιμανιού επισκευάστηκε από το συνεργείο του κ. Στάικου. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν μετά από ένα και πλέον μήνα στο δυτικό τμήμα του τείχου του λιμανιού. Όπως δήλωσε και ο κ. Στάικος, το έργο δεν ήταν καθόλου εύκολο λόγω της φθοράς των τείχων που έχουν υποστεί σοβαρή διάβρωση. Σε καμία περίπτωση δεν θα αφήσω το κάστρο του λιμανιού να πέσει κάτω. Βλέπετε κι εσείς σε τι αθλία κατάσταση είναι η εξωτερική μεριά. Όπως είδατε την εσωτερική μεριά που τα έφτιαξα, αλλά και η εξωτερική. Την εσωτερική την έχω δέσει τη μεριά, αλλά η εξωτερική ακόμα παραμένει επικίνδυνη. Αν δέσουμε και την εξωτερική μεριά, πλέον θα είναι σίγουρα ότι το λιμάνι θα είναι ασφαλής. Επόμενο στόχος είναι η αποκατάσταση των ζημιών στον εξωτερικό χώρο του κάστρου, που λόγω της διάβρωσης από τη θάλασσα, ολόκληρα τμήματα της τοχογοποιίας έχουν καταρρεύσει. Αν ο καιρός μας το επιτρέψει, θα το ολοκληρώσουμε σύντομα, δήλωσε ο κ. Στάικος και σημείωσε πως θα απευθυνθεί και σε άλλους ιδιώτες προκειμένου να συγκεντρώσει χρήματα για να ολοκληρωθούν τα έργα. Αν δεν βρω χορηγό, θα προσπαθήσω με δικά μου χρήματα να αποπερατώσω τις εργασίες, δηλώνει κατηγορηματικά ο Δημότης. Την εσωτερική μεριά την έκανα με χιονόρο και με κρύο πολύ. Αλλά θα προσπαθήσω, δεν μπορώ να σας πω ακριβώς πότε θα τελειώσω, όπως βλέπετε είναι πολλές οι ζημιές εξωτερικά και θα χρειαστεί χρόνος. Πιστεύω ότι μέχρι το Πάσχα, καλοκαίρι θα έχω τελειώσει, θα χρειαστούν πολλά λεφτά. Εντάξει, θα απευθυνθώ και σε ορισμένους χορηγούς, ίσως με βοηθήσουν, αλλά και αν δεν με βοηθήσουν, δεν θα με θα το πληρώσω εγώ το κόστος όλο. Στο ερώτημα γιατί ξεκίνησε όλα αυτά τα έργα, ο κύριος Στάικος απαντά πως πονά τον τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε και στεναχωριέται που βλέπει τα σημεία σύμβολα της ναυπάκτου να καταραίουν λόγω της μη συντηρησής τους και της αδράνειας που δείχνουν οι φορείς. Το κάνω πρώτον και κύριο γιατί είμαι γνήσιος ναυπάκτιος και σε καμιά περίπτωση δεν θα ήθελα με ένα σεισμό των 4 ρίχτερ να πέσει το. Να πέσει δηλαδή το κάστρο του λιμανιού κάτω. Όσο η κατάσταση δεν τιμά εμάς. Καταρχήν το κάνω για την ιστορία. Για την ιστορία. Αν ξεχνάμε την ιστορία, δεν έχουμε μέλλον. Κλείνοντας, δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει την 22η Εφορία Αρχαιοτήτων που του έδωσε την άδεια για τις εργασίες στο λιμάνι, καθώς χωρίς αυτή θα ήταν αδύνατη οποιαδήποτε παρέμβαση. Ευχαριστώ πολύ την αρχαιολογία, τους μηχανικούς της αρχαιολογίας. Που και αυτοί καταλάβαν ότι, ειδικά οι μηχανικοί, ότι οι αρχιτέκτονες, ότι το κάστρο είχε πάθει μεγάλη ζημιά.